καλησπέρα σε όλους. Στέλλα Γκαντών από το Κόντρα. Αν είναι από αυτού, κάντε και τις δύο ερωτήσεις πολύ σύντομα. Ήθελα να ρωτήσω. Και εσείς μετά. Η κυβέρνηση, τον κύριο Στουρνάρα, τον περιβάλλει με την απόλυτη εμπιστοσύνη της, θα εξαντλήσει την πεντέτη του θητεία? Με δεδομένο ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι ο κύριος Στουρνάρας θα κριθεί από το έργο του σε ό,τι αφορά το πόσο έδρασε υπέρ της χώρας του. Όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, εσείς πού τα κατατάσσετε, υπέρ της χώρας ή κατά της χώρας? Ξαρόπλος από Αλτζαζίρα. Επί της ουσίας, έχετε λόγο να διαφωνείτε για τους αριθμούς που διέρευσαν? Δεν σας κρύβω ότι με τους αριθμούς δεν ασχολήθηκα και πολύ. Από τη στιγμή που βγαίνει κάτι τέτοιο στο βαθμό που ισχύει από διαρροές, από συνεργάτες της Τράπεζας της Ελλάδος, το ζητούμενο δεν είναι να μείνει στους αριθμούς, είναι να μείνει στην συγκεκριμένη πράξη και κατά πόσο αυτό είναι δόκιμο, κατά πόσο αυτό είναι ηθικό και κατά πόσο αυτό είναι συμβατό στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης των κεντρικών τραπεζών, στο πλαίσιο μάλιστα του ευρωσυστήματος. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για τους αριθμούς, αλλά δεν θα το κάνω πάνω σε αυτό, σε αυτή τη βάση. Από εκεί και πέρα, η ελληνική κυβέρνηση, αυτό που έχει πει και ο κύριος Τσίπρας και το είπε και στη Βουλή πρόσφατα, είναι ότι ο κεντρικός τραπεζίτης είναι ο κύριος Στουρνάρας. Προφανώς εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε και στην πράξη μάλιστα και με συναντήσεις οι οποίες έχουν γίνει και το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και με τον κύριο Στουρνάρα, όλο αυτόν τον καιρό βρισκόμαστε σε μία επικοινωνία, επιδιώκουμε μία σχέση η οποία προφανώς να σέβεται την ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος, από την άλλη όμως να υπάρχει μια συνεργασία που θα βοηθά και θα προωθεί και τα συμφέροντα, από τη μία της ελληνικής οικονομίας και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Άρα αυτά, δεν μου απαντήσατε στην ερώτησή μου, όσα έχουν βγει τα τελευταία 24 ώρα βοηθάνε προς αυτή την κατεύθυνση? Κοιτάξτε, νομίζω ήμασταν σαφείς όταν είπαμε ότι τέτοιου τύπου δημοσιεύματα και τέτοιου τύπου, μάλλον τέτοιου τύπου αποκαλύψεις μέσω δημοσιευμάτων, τα οποία εμείς περιμέναμε και ενδεχομένως να περιμένουμε και τις κινήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ξανά τέτοιου τύπου πρακτικές, σίγουρα κάτι τέτοιο θα βοηθούσε σε μια καλύτερη σχέση. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, Αλφόνσος Βιτάλης από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή πολλά γράφονται και στον ξενοτύπο και το γνωρίζετε, ήθελα να ξέρω εάν έχει τεθεί εις γνώση της ελληνικής κυβέρνησης, όπως ισχυρίζεται δημοσίευμα της γερμανικής Handelsblatt, λέει για τον κύριο Βαρουφάκη συγκεκριμένα και μετά ότι το άκουσε και ο κύριος Πρωθυπουργός, εάν έχει τεθεί λοιπόν στην ελληνική πλευρά υπόψη μέσω αυτών των δύο, του Υπουργού Οικονομικών και του Έλληνα Πρωθυπουργού, το θέμα του διπλού νομίσματος. Είναι σημερινό δημοσίευμα γερμανικής. Το διάβασα το σημερινό δημοσίευμα. Βασίζεται σε μια επίσκεψη που δέχτηκε ο Πρωθυπουργός με συνοδεία τον κύριο Βαρουφάκη, του οικονομολόγου, του πρώην επικεφαλής οικονομολόγου της Deutsche Bank, του κυρίου Μάγερ. Ο Πρωθυπουργός δέχεται συχνά και κάνει συζητήσεις, δέχεται συχνά επισκέψεις και κάνει συζητήσεις με οικονομολόγους. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι συμμερίζεται όλες τις απόψεις τις οποίες ακούει. Επομένως, εάν το ερώτημα είναι αν τίθεται πραγματικά ζήτημα διπλού νομίσματος για την Ελλάδα από την πλευρά της κυβέρνησης, η απάντηση είναι σε καμία περίπτωση. Παρακαλώ. Λιάννα Σπυρόπουλα από την εφημερίδα Bild. Υπάρχει στην χθεσινή φάζ η ατάκα του Σόιμπλε ότι ετοιμάζεται τρίτο πακέτο για την Ελλάδα, ότι είναι και αυτό στο τραπέζι. Στο παρελθόν ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Τσίπρας έχουν πει ότι δεν χρειαζόμαστε περαιτέρω χρηματοδότηση, δεν χρειαζόμαστε τρίτο πακέτο. Τελικά το χρειαζόμαστε? Και αν ναι, με ποιους όρους? Τα ζητήματα τα χρηματοδοτικά, τα προβλήματα μάλλον τα χρηματοδοτικά, δεν τα έχουμε κρύψει ποτέ, όπως σας είπα και πριν. Γνωρίζετε και γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι το 2015 είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά χρηματοδοτικά.
και μετά τον Ιούνιο μάλιστα έρχονται και μεγάλες λήξεις ομολόγων. Αυτό είναι γνωστό της πάση. Σημαίνει ότι το ζήτημα το χρηματοδοτικό της ελληνικής οικονομίας πρέπει να ειδωθεί με έναν τρόπο αποτελεσματικό, να υπάρχει ένα αποτελεσματικό σχέδιο, το οποίο όμως σε καμία περίπτωση, και γι' αυτό είμαστε σίγουροι, δεν μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά των χρηματοδοτικών και του παρελθόντος, τα οποία μάλιστα έχουν φέρει την ελληνική οικονομία σήμερα σε αυτή την κατάσταση, και αυτό λίγο πολύ, νομίζω όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτού του τύπου τα προγράμματα μπορούν να το αναγνωρίσουν. Επομένως, αν η ερώτηση είναι νέο μνημόνιο για την Ελλάδα, η απάντηση σίγουρα από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης είναι όχι. Παρακαλώ. Μάνη, Δημοκρατία και Euro Today. Μας είπατε στην πρώτη ενημέρωση ότι όσο συνεχίζεται η διαπραγμάτευση δεν θα μιλήσετε για στοιχεία της διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, από τότε μέχρι και τώρα και απόψε και αύριο υποθέτω, υπάρχει ένα μπαράζ πληροφοριών, οι οποίες δημοσιοποιούνται φυσικά, για τα σημεία των διαπραγματεύσεων, τα οποία στην καλύτερη περίπτωση έχουν ανησυχήσει ή θορυβήσει τους πολίτες. Mm-hmm. Μήπως ήρθε η στιγμή να πείτε δύο λόγια. ΦΠΑ, πού βρισκόμαστε. Φορολογικά, πού βρισκόμαστε. Χαράτσια, θα συνεχίσουμε έκτακτη φορά. Θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε και μάλιστα αυξημένη. Με τις συντάξεις τι γίνεται. Έχουν περάσει, νομίζω, 10 μέρες από την πρώτη ενημέρωση. Αλλά δεν μπορείτε πια να λέτε ότι όσο συνεχίζεται η διαπραγμάτευση δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για σημεία της, εφόσον βγαίνουν αυτό το μπαράζ των πληροφοριών. Και σας καλώ να πείτε. Όχι για να γράφουμε εμείς, γιατί αν πείτε θα γράφουμε λιγότερα. Το κατάλαβα. Κοιτάξτε, εγώ γιατί σας το είπα αυτό και γιατί επιλέξαμε να ακολουθήσουμε αυτή τη μέθοδο. Γιατί ποιο είναι το νόημα να τοποθετηθούμε πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα της διαπραγμάτευσης, μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία συζητείται, όταν δεν υπάρχει κάτι κατασταλαγμένο στο τραπέζι. Πολλά από αυτά τα οποία ακούγονται είναι προτάσεις και σκέψεις είτε από την πλευρά των θεσμών στο πλαίσιο του Brussels Group, είτε από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων, για τα οποία τίποτα δεν έχει τελεσυνδικήσει. Δεν έχει υπάρξει κάποια απόφαση. Δεν σας κρύβουμε ότι υπάρχουν θέματα τα οποία συζητιούνται. Ζητήματα στα φορολογικά, προφανώς, τα οποία συζητιούνται, αλλά δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας κάνω μία ενημέρωση από τη στιγμή που δεν έχει υπάρξει, δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη παρουσίαση έτοιμη από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Επομένως, θα επιλέξω και σήμερα να μην μπω σε αυτή τη διαδικασία να σας απαντήσω. Να είστε όμως σίγουροι, σε σχέση με την ανησυχία του ελληνικού λαού, ότι ο ελληνικός λαός μπορεί και οφείλει να γνωρίζει ότι αυτή η κυβέρνηση κινείται μέσα στο πλαίσιο της λαϊκής εντολής της οποίας έχει λάβει. Η πηξίδα, ο μπούσουλας, τον οποίο ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων, είναι να μην ληφθούν μέτρα τα οποία θα χτυπούν αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πληρώσει είτε φυσικά πρόσωπα είτε νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν πληρώσει το βάρος της κρίσης όλα αυτά τα χρόνια, και θα γίνει και γίνεται μάλλον μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε από τη μία υπάρχει ένας επιμερισμός αυτών των φορολογικών βαρών και από την άλλη να υπάρχουν ελαφρύνσεις για αυτά τα στρώματα, για αυτά τα νοικοκυριά, για αυτές τις επιχειρήσεις που έχουν δεινοπαθήσει στον καιρό της κρίσης. Παρακαλώ. Εάν σήμερα δεν υπάρξει το θετικό βήμα, Μαραθιάς Ανδρέας από Newsit, δεν υπάρξει το θετικό βήμα πρόοδου που περιμένει η κυβέρνηση, ποια θα είναι η αντίδρασή της? Κοιτάξτε, σήμερα εμείς από τη δική μας την πλευρά, όπως και σε κάθε Eurogroup και σε κάθε έτσι κορυφαία συνάντηση, είτε είναι σύνοδος κορυφής είτε είναι Eurogroup, πηγαίνουμε με μια στρατηγική η οποία αποτελεί συνέχεια όλη αυτή τη στρατηγική στην οποία ακολουθούμε, έτσι ώστε να έχουμε ένα ευτυχές αποτέλεσμα. Επομένως, αυτό μάλλον θα πρέπει να είναι ερώτηση μετά το Eurogroup και να μην προδικάσουμε σε καμία περίπτωση το αποτέλεσμα. Μια συμπλήρωση από το Eurogroup, το reporter. Σε αυτή τη στρατηγική έχει σημαντικό σημείο τη σχέση σας τόσο με και έχουν πρόσφατα και έχουν πει ότι η μη καταβολή κάποιες δόσεις δεν αποτελεί πιστωτικό γεγονός. Όχι, δεν μπαίνει καθόλου στην ατζέντα της ελληνικής κυβέρνησης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της αυριανής μέρα. Έχετε κάνει ήδη δύο ερωτήσεις. Μία. Όχι, κάνατε πριν. Εντάξει, λοιπόν, θα γυρίσουμε.
Συνεχίστε. Λουκάς Γεωργιάδης από το οικονομικό και χρηματιστηριακό κανάλι SBC. Θα ήθελα να μου πείτε, κύριε εκπρόσωπε, οι αγορές ομολόγων και το χρηματιστήριο είναι ο καθρέφτης μιας οικονομίας. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα ράλι προσδοκιών με φόντο την επίτευξη συμφωνίας, συνολικής συμφωνίας με εργασιακά και ασφαλιστικό. Κάνουν λάθος οι αγορές να ποντάρουν στο καλό σενάριο? Ευχαριστώ. Χωρίς να μπαίνω στη διαδικασία να απαντήσω κατά πόσο οι αγορές είναι ο σωστός καθρέφτης, ο σωστός δείκτης για να προδικάσουμε οικονομικά αποτελέσματα. Αυτό που λέμε πολλές φορές και είναι και η βούληση της κυβέρνησης είναι ότι κάνουμε τα πάντα στο πλαίσιο πάντοτε της λαϊκής εντολής που έχουμε λάβει, έτσι ώστε να ευοδοθεί αυτό το θετικό σενάριο, έτσι ώστε να ανταμυφθούν όχι μόνο οι αγορές, αλλά να ανταμυφθεί και όλη η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα σας, κύριε Τσιγουρής από το Μέγκα. Θα ήθελα να ρωτήσω, είπατε ότι επιδιώκετε μια λύση στο πλαίσιο της λαϊκής εντολής που έχετε λάβει. Θα ήθελα να ρωτήσω αν η διατήρηση του ένφια πιστεύετε ότι είναι στο πλαίσιο αυτής της λαϊκής εντολής, η οποία είναι στο τραπέζι. Και το δεύτερο, αν υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες από την κεντρικά από την πλευρά της κυβέρνησης, από τον Πρωθυπουργό, είτε με τη μορφή τηλεφωνημάτων, τηλεδιασκέψεων, επιστολών προς ομολόγους του, στις οποίες να επισημαίνει την κρισιμότητα των στιγμών και να αναδεικνύει το πολιτικό επίδικο το οποίο υπάρχει. Και αναδεικνύεται μέσα από αυτή την διαπραγμάτευση που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Ευχαριστώ. Τηλεφωνικές συνομιλίες λαμβάνουν χώρα. Δεν σας το έχουμε κρύψει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Προφανώς υπάρχει μία διαρκής επαφή και του ίδιου του Πρωθυπουργού αλλά και κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης με αρμοδίους στο εξωτερικό. Και προφανώς αυτές οι επαφές έχουν και το χαρακτήρα και της ενημέρωσης για την πορεία των διαπραγματεύσεων αλλά και της αναζήτησης μιας κοινής προοπτικής που θα καταλήγει γρήγορα σε μία λύση. Στο άλλο το ερώτημα που μου θέσατε, με ρωτήσατε για τον ένφια, για τον ένφια με ρωτήσατε, και αν συνάδει αυτό με τις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης, εγώ θα σας έλεγα να μην προδικάσουμε τι θα συμβεί με τον ένφια για το 2015. Άλλωστε και ο Πρωθυπουργός σε δήλωσή του είχε θέσει αυτό το ζήτημα σε συνάρτηση και με το πρωτογενές πλεώνασμα του 2015, όμως σε κάθε περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών κινείται με έναν τέτοιο τρόπο έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να ελαφρύνει τα βάρη προς τα νοικοκυριά από τον ένφια, ο οποίος σε κάθε περίπτωση αποτελεί τον πιο άδικο φόρο ο οποίος έχει επιβληθεί τα τελευταία χρόνια. Εγώ σας έχω πει ότι υπάρχουν διαρκείς επαφές. Δεν υπάρχει κάποια επιστολή. Επαφές γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται όσο οφείλει να κάνει ο Πρωθυπουργός σε κάθε περίπτωση. Παρακαλώ. Αντωνής Ατζολέτος από το Sky. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή χτες είχαμε και πάλι συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας με το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και με τα στελέχη της αριστερής πτέρυγας να ζητούν κεντρική επιτροπή. Υπάρχει αρκετή αρθρογραφία από τα στελέχη της αριστερής πλατφόρμας που θα έλεγα είναι πιο κοντά στην ρήξη παρά στη συμφωνία. Σας προβληματίζει όλο αυτό το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί στο αν θα μπορέσει να περάσει μια συμφωνία τελικά από τη Βουλή? Όχι, δεν μας προβληματίζει, γιατί γνωρίζουμε και εμείς πολύ καλά ότι αυτή η συμφωνία η οποία θα φτάσει στη Βουλή θα πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία θα κινούνται μέσα στο πλαίσιο αυτής της λαϊκής εντολής την οποία έχουμε λάβει και οι βουλευτές που έχουμε εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και γενικά έχει πιστοποιήσει και η κοινωνία προς το ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ. Δύο πράγματα. Μία βασική επιχειρηματολογία της κυβέρνησης είναι ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για να πληρώσει τα αύριο. Τουλάχιστον πάρα πολλά στελέχη λέει ότι εν πάση περιπτώσει μπορεί και να μην πληρώσουμε. Εάν αύριο πληρώσετε και δεν υπάρξει καμία συμφωνία και τίποτα, δεν αποδυναμώνεται έτσι η επιχειρηματολογία σας? Και ένα βασικό επιχείρημά σας σε όλη αυτή τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι πριν από λίγο ανέβηκε στο ΑΠΕ μία συνέντευξη του Ρώσου Υφυπουργού Οικονομικών υπεύθυνου για τους BRICS,
όπου στην πραγματικότητα λέει ότι δεν θα τους εξέπληται καθόλου εάν η Ελλάδα θα ήταν το πρώτο κράτος που θα υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης ως πλήρες μέλος. Υπάρχει στη σκέψη σας, είναι αναπτυξιακή τράπεζα, το γνωρίζω, να κάνετε κάποια τέτοια κίνηση? Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια τέτοια κίνηση από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Από την πρώτη στιγμή που έχει αναλάβει αυτή η κυβέρνηση, σας έχουμε πει ότι θα εξεταστούν όλες οι πιθανότητες και όλα τα ενδεχόμενα, έτσι ώστε να υπάρχει χρηματοδότηση της αναπτυξιακής διαδικασίας στην ελληνική οικονομία. Δεν υπάρχει όμως σε καμία περίπτωση κάτι δεδομένο και κάτι το οποίο να έχει υποβληθεί ως αίτημα. Τώρα στο άλλο το ερώτημα που μου θέσατε, στο πρώτο ερώτημα, εγώ θα επιμείνω στην αρχική μου απάντηση και θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση δεν εξετάζει τρόπους για να εκβιάσει. Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να έχει μία συμφωνία με τέτοιο χαρακτήρα, η οποία θα σέβεται πρώτα απ' όλα τη δημοκρατία στην Ευρώπη, θα αναγνωρίζεται το δικαίωμα στην Ελλάδα και στη νέα ελληνική κυβέρνηση να μπορεί να χαράσει πολιτική μέσα στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των υποχρεώσεών της, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρχει και μια ομαλή συνέχεια στην ελληνική οικονομική και κοινωνική ζωή. Επομένως, αυτό που μας νοιάζει εμάς αυτή τη στιγμή δεν είναι το πώς θα εκβιάσουμε με τη μορφή τελεσιγράφων, είναι το πώς θα μπορέσει η Ελλάδα να είναι, να ανταπεξέρχεται στις υποχρεώσεις της και στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό. Ξέχασα να πω το όνομά μου, Καλογεροπούλα, από τα παραπολιτικά. Καλά κάνετε και το λέτε για λόγους καταγραφής. Έχει σημασία. Δεν είναι ότι συστηνόμαστε για πρώτη φορά εδώ. Μακρυγιάννης από το πρώτο θέμα. Σας άκουσα στην τελευταία απάντησή σας, μάλιστα. Παίρνω αφορμή από αυτό, κύριε πρόσωπε. Mm-hmm. Διάβασα τον κύριο Βαρουφάκη κάποια στιγμή, έκανε μία δήλωση που διαπίστωνε ότι οι δανειστές δεν έχουν κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για μία συμφωνία. Έβλεπα επίσης την δήλωση του Σόιμπλε για χρεοκοπία της Ελλάδας. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, εσείς πάτε για συμφωνία και έχετε πάει πολλές φορές στο Eurogroup. Μήπως όμως είναι μία αυταπάτη όλο αυτό και απλώς σας σέρνουν για έναν ανέντιμο συμβιβασμό ή για μια ταπεινωτική συμφωνία? Μήπως έχετε ψευδεστήσεις όπως στις 20 Φεβρουαρίου και στις 18 Φεβρουαρίου που παίρνατε διαβεβαιώσεις? Μήπως και τώρα διαβεβαιώσεις του τύπου Ντράγκη προς Δραγασάκη ότι μπορεί, εάν και τα λοιπά? Μήπως τελικά λοιπόν είναι αυτό μια προσπάθεια χωρίς αποτέλεσμα και ήρθε η ώρα να δείτε ενδεχομένως και σενάρια ρήξης με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Ευχαριστώ. Θα σας απαντήσω λέγοντάς σας ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν τρέφει καμία ψευδαίσθηση και για το τι λαμβάνει η χώρα στη διαπραγμάτευση και για όλα τα ζητήματα τα οποία μπαίνουν και προφανώς και τις πιέσεις τις οποίες δέχεται. Προφανώς όταν μπαίνει σε μια διαπραγμάτευση η κάθε πλευρά θέλει να κερδίσει τα περισσότερα. Εμείς μπαίνοντας σε αυτή τη διαπραγμάτευση, σας το έχουμε πει από την αρχή, χωρίς να έχουμε ψευδεστήσεις, δείξαμε καλή διάθεση, δείξαμε βούληση, έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια αμοιβαία υποφελή συμφωνία. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει παράδοση, σε καμία περίπτωση δεν σήμαινε ότι θα κάνουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα να κλείσουμε τη συμφωνία για να φτάσουμε να κλείσουμε μια συμφωνία την οποία θα μπορούσαμε να την είχαμε κλείσει από τις αρχές του Φλεβάρη. Επομένως, στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης, εμείς περιμένουμε να δούμε την πολιτική βούληση και των εταίρων μας, αλλά και των θεσμών, έτσι ώστε να υπάρχει μια δίκαιη συμφωνία, μια έντιμη συμφωνία. Γιατί όποιος περιμένει σήμερα από την ελληνική κυβέρνηση, από αυτήν την ελληνική κυβέρνηση που προέκυψε από τις εκλογές της 25ης Γενάρη, ότι θα εφαρμόσει μια συμφωνία και ένα πρόγραμμα, το οποίο δεν κατάφερε να το εφαρμόσει ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος μάλιστα το είχε συμφωνήσει αυτό το πρόγραμμα, και μάλιστα να το εφαρμόσει μια κυβέρνηση που έχει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και είχε εκλεγεί με ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα, τότε, να με συγχωρήσετε, όποιος το πιστεύει αυτό, ματιοπονεί. Μισό λεπτάκι, γιατί παρακαλώ, είχατε ζητήσει από πριν. Κοβέως από το Βήμα.
Κύριε Εκπρόσωπε, θέλω να σας κάνω μια απλή ερώτηση, επειδή και εσείς το επαναλαμβάνετε συνεχώς και άλλα κυβερνητικά στελέχη. Το θέμα του σεβασμού της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Θεωρείτε ότι στις άλλες χώρες της Ευρώπης η δημοκρατία λειτουργεί με κάποιους άλλους όρους ή ότι υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα στις άλλες κυβερνήσεις? Αυτό σε καμία περίπτωση δεν το υπονόησα και δεν καταλαβαίνω από πού προκύπτει ότι θεωρούμε κάτι τέτοιο. Από τη συνεχή επανάληψη αυτής της φράσης, λες και κάποιος δεν σέβεται τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Θα σας πω, τουλάχιστον στα δικά μας τα μάτια και ελπίζω και στα δικά σας, τι σημαίνει σεβασμός της δημοκρατίας. Σεβασμός της δημοκρατίας και στο πλαίσιο του έθνους κράτους της Ελλάδας, του μέλους κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι να υπάρχει σεβασμός στην πολιτική ετιμιγορία, στην ετιμιγορία η οποία προκύπτει μέσα από τις κάλπες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στην Ελλάδα, στην ελληνική κοινωνία, η οποία έχει υποστεί, πόσα έχει υποστεί τα τελευταία 5 χρόνια και έχουν συμβεί όλες αυτές οι κοινωνικές υποχωρήσεις σε μια σειρά από ζητήματα, τα οποία έχουν προκαλέσει σε πολλές περιπτώσεις, έχουν φτάσει στα πρόθυρα και έχουν ξεπεράσει τα πρόθυρα της ανθρωπιστικής κρίσης, όταν ο ελληνικός λαός, όπως και οποιοδήποτε άλλος λαός μέσα από αυτή τη διαδικασία, δηλώνει ξεκάθαρα και στεντόρια τα όρια του, αυτό πρέπει να γίνεται σεβαστό. Πρέπει να γίνεται σεβαστό προφανώς μέσα στο πλαίσιο, μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού και αμοιβαίων κανόνων που έχουν τεθεί, μέσα στο πλαίσιο του σεβασμού των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να υπάρχουν και συνενετικές λύσεις. Εμείς αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε. Παρακαλώ. Στεφανόπουλος από Greek American News Agency. Κύριε εκπρόσωπε, τα τελευταία 24 ώρα βλέπουμε να αναπτύσσεται ένα θέμα γύρω από την επίσκεψη του Αμερικανού απεσταλμένου για τα θέματα τα ενεργειακά. Υπάρχουν πληροφορίες, εσείς θα μας το επιβεβαιώσετε, ότι ο Πρωθυπουργός θα ξαναπάει στη Μόσχα για να συμμετέχει σε ένα φόρουμ κάπου στα μέσα ή στα τέλη Ιουνίου. Στην Πετρούπολη για τον Στην Πετρούπολη, ναι, με συγχωρείτε. Ήθελα να μας δώσετε μια πλήρη εικόνα για το πού βρίσκονται οι σχέσεις των δύο χωρών, διότι τα όσα γράφονται κάθε άλλο παρά θετικό αντίκτυπο βγάζουν. Και ένα σχόλιο σας, αν αυτή η δεύτερη επίσκεψη στην Αγία Πετρούπολη είναι ένα μήνυμα προς την Ουάσιγκτον. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μήνυμα στην Ουάσιγκτον. Ίσα-ίσα είναι μια πρωτοβουλία, είναι μια επίσκεψη την οποία θα κάνει ο Έλληνας πρωθυπουργός για να συμμετέχει σε ένα οικονομικό φόρουμ που θα βρίσκονται και εκπρόσωποι και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και επιχειρηματίες, αλλά και εκπρόσωποι επιχειρηματιών και επιχειρήσεων και από την Ασία. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν μπαίνει μέσα σε αυτό το γεωπολιτικό παίγνιο που υπονοήσατε στην ουσία. Από εκεί πέρα το ζήτημα του αγωγού, εμείς αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θέλει να αποτελέσει και κάνει κινήσεις έτσι ώστε να αποτελέσει έναν ενεργειακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή, εκμεταλλευόμενη, αν θέλετε, αξιοποιώντας και τη γεωπολιτική της θέση. Ακούσαμε με ενδιαφέρον και τις προτάσεις του απεσταλμένου της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Προφανώς και οι επαφές που έχουν γίνει για τον ίδιο ακριβώς λόγο και με την πλευρά τη ρωσική συνεχίζονται και η ελληνική κυβέρνηση θα επιλέξει μέσα στο πλαίσιο των καλών σχέσεων που θέλει να έχει και προφανώς με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και με τις υπόλοιπες χώρες, θα επιλέξει τι είναι το συμφέρον για την ίδια και για την ελληνική οικονομία αλλά και για τον ελληνικό λαό. Παρακαλώ. Κώστας Εφημέρος από το The Press Project. Την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε περάσει σε 3 πράγματα που περιμένει η κυβέρνηση. Από μια μερική απελευθέρωση χρημάτων, μια αύξηση των ορίων για τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό και τώρα σε ένα ενημερωτικό που διαβάσαμε χθες ότι ελπίζουμε να μην κοπούν τα κολλάτρα. Δηλαδή αυτό που περιμένουμε αύριο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι απλώς να μην περιορίσει τη χρηματοδότηση των ΙΕΛΕ ή περιμένουμε κάτι παραπάνω? Όχι, σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό. Φυσικά αυτό είναι προϋπόθεση για να συζητάμε και τα υπόλοιπα, έτσι. Επομένως, σίγουρα το να μην υπάρχει περιορισμός της αξίας των ενεχείρων
για τον ELA είναι ένα ζητούμενο σε κάθε περίπτωση, αλλά νομίζω ότι δεν είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, το πλαίσιο της πορείας των διαπραγματεύσεων, έτσι όπως έχει υπάρξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δείχνει ότι πηγαίνουμε προς το θετικό σενάριο, που είναι το να προσεγγίζουμε τη σταδιακή απελευθέρωση χρημάτων, είτε αυτά έχουν να κάνουν είτε με την άνοδο του ορίου των εντόκων γραμματείων, το οποίο να σας υπενθυμίσω υπήρχε συγκεκριμένη καταγραφή στο πλαίσιο του MOU, του μνημονίου, που έλεγε ότι ανώτατο όριο το οποίο θα μπορούν να δανείζουν οι τράπεζες το ελληνικό δημόσιο ήταν τα 15 δισεκατομμύρια. Σήμερα αυτό έχει μειωθεί με την απόφαση γύρω στις 18-19, αν δεν κάνω λάθος, Φλεβάρι, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και σήμερα αυτό το όριο είναι τα 8,9 δισεκατομμύρια. Επομένως, υπάρχουν πολλοί τρόποι που θα μπορεί να προκύψει ενίσχυση της χρηματοδότησης προς την ελληνική πλευρά. Παρακαλώ, κύριε. Οι συνάδελφοι. Θα σας παρακαλούσα, επειδή περνάει λίγο η ώρα, λίγο αυτό περιορισμός ήδη έχετε ρωτήσει, για να ρωτήσουν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Ναι. Γκαλονάκη. Να, ξεκινήσω. Όχι, η συγκεκριμένη κυρία δεν έχει ρωτήσει. Απλά προσπαθούμε να τη ρίξουμε. Συνεχίζουμε. Τον κανόνα της μίας ερώτησης. Ναι. Γκαλονάκη από Πρακτορία Ειδήσεων Ινών. Εγώ θέλω να σταθώ στα κόκκινα δάνεια και στους πληστηριασμούς. Γιατί καθυστερεί το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς και για την κακιά τράπεζα, τη στιγμή που από ό,τι φαίνεται συνδέεται με τις αντιρρήσεις των διαβουλεύσεων που γίνεται τώρα, και αν η κυβέρνηση προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία, στα νομοσχέδια δηλαδή. Η κυβέρνηση ξέρει πολύ καλά αυτό το ζήτημα και έχει αυτή τη στιγμή προετοιμάζει το νομοθετικό απλοστάσιο έτσι ώστε να διαχειριστεί όλα αυτά τα ζητήματα και των πληστηριασμών και των κόκκινων δανείων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, Χριστάκος από το ΕΤΒ, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Στην συγκεκριμένη διαπραγμάτευση σε πολιτικό πάντα επίπεδο, είναι επιλογή της κυβέρνησης να μην βάλει στο τραπέζι μέρος της δόσης ή ολόκληρη από αυτή των 7,5 δις που έχει απομείνει, όπως έγινε στις 20 Φεβρουαρίου που ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό για ποιο λόγο τελικά δεν έγινε έτσι, ή είναι επιλογή της κυβέρνησης να κάνουμε αυτή τη συμφωνία στο βαθμό που θα την κάνουμε και να περιμένουμε μετά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αν θα ανοίξει τη στρόφιγγα. Ρωτώ αν είναι πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να μην ζητήσουμε και αυτή τη φορά συγκεκριμένα χρήματα από αυτό το πακέτο. Η ελληνική κυβέρνηση ζητάει τα χρήματα τα οποία δικαιούται με βάση τις συμβάσεις. Είναι τα 7,2 δισεκατομμύρια της δόσης, μέσα στα οποία είναι και το 1,9 από τα SMPs και το 1,2 δις από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και ζητάει και, όπως σας είπα και πριν, και την αύξηση του ορίου που μπορούν να δανείσουν οι τράπεζες μέσω εντόκων γραμματείων. Συγγνώμη, σε αυτή τη συμφωνία που θα προκύψει, ναι, 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 με το καλό ευχόμαστε όλοι σήμερα, αύριο, ή σε μια επόμενη, σε 20-30 μέρες, σε αυτή τη συμφωνία. Σε αυτή τη συμφωνία, παρακαλώ. Και Χαγιά από τα Νέα, κύριε εκπρόσωπε, είπατε προηγουμένως ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θα υπογράψει νέο μνημόνιο. Αφήσατε όμως να εννοηθεί ότι θέλει να πάρει νέο δάνειο. Και ρωτώ αν αυτά τα δύο είναι λίγο αντιφατικά, πώς θα πάρουμε νέο δάνειο χωρίς να μπούμε σε νέο πρόγραμμα, για να μην λέω τη λέξη μνημόνιο και ταραζόμαστε. Και κάτι διευκρινιστικό, αν το γνωρίζετε. Ξέρετε αν αυτό το περίφημο email που έφυγε από την Τράπεζα της Ελλάδος είχε έναν ή περισσότερους αποδέκτες? Όχι, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό, το δεύτερο που με ρωτάτε. Και σε σχέση με το άλλο το ερώτημα που μου κάνατε, δεν μίλησα για δάνειο. Αυτό που είπα εγώ είναι ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα το χρηματοδοτικό. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Αυτοί οι τρόποι είναι κομμάτι μιας μεγάλης συζήτησης η οποία πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να υπάρχει ένα συλλογικό τρόπος αντιμετώπισης των χρηματοδοτικών αυτών υποχρεώσεων. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Ζουρμπά από Capital και Κεφάλαιο. Κύριε εκπρόσωπε, έχετε επαναλάβει πολλές φορές και σήμερα και στις προηγούμενες ενημερώσεις
ότι η κυβέρνηση από πλευρά της έχει κάνει τα πάντα προκειμένου να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα θετικό και σήμερα, αλλά και εν κατακλείδη για να επιτευχθεί συμφωνία. Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε ποια είναι αυτά τα πάντα που έχουν γίνει από πλευράς κυβέρνησης. Και από αυτού ήθελα να πω, διευκρινιστικά μάλλον, ότι μιλώντας για δημοκρατία που επικρατεί μέσα στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη, υπάρχει και σε άλλες χώρες. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν σας προβληματίζει, αν σας προβληματίζουν οι φωνές που έχουν ξεσηκωθεί εντός του κόμματος της κυρίας Μέρκελ για την αντιμετώπιση της Ελλάδας και ζητούν ακόμη πιο αυστηρή αντιμετώπιση. Ένα ενδεχόμενο δηλαδή να έρθει συμφωνία να περάσει σε εμάς, αλλά να απορριφθεί ή να δυσκολευτεί να περάσει σε άλλα από άλλα κοινοβούλια, το εξετάζετε? Θα σας απαντήσω. Έχω πει, νομίζω έχω απαντήσει στο πρώτο ερώτημα και άλλες φορές σε ερωτήσεις που είχαν γίνει από συναδέλφους σας. Εμείς από τη δική μας την πλευρά έχουμε αποδείξει ότι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε και υποχωρήσεις, έτσι, και συμβιβασμούς και να μην βάλουμε στην αιχμή της διαπραγμάτευσης ζητήματα που μπορεί να θεωρηθούν ότι δεν θα υπάρχει μια επιτυχής κατάληξη σε αυτά τα ζητήματα, αλλά και συνολικότερα στις διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε να υπάρχει μια επιτάχυνση των διαδικασιών. Έχουμε αναφερθεί σε αυτά τα ζητήματα και τις άλλες φορές, είναι και λίγο πολύ γνωστά. Όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε προφανώς στο πλαίσιο των πολιτικών μας δυνατοτήτων, οι οποίες ορίζονται από την λαϊκή εντολή που μας έχει δοθεί. Το δεύτερο ερώτημα ήταν... Για την μήνυα ανταρσία, για τις φωνές που ακούγονται εντός για τη δημοκρατία, ναι. Για τη δημοκρατία. Εντός του κόμματος της Μέρκελ που φωνάζουμε... Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς αντιλαμβανόμαστε ποια είναι η πραγματικότητα. Και ως ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, ξέρουμε πολύ καλά τι θα πει πολλές φορές να υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Και είναι απολύτως σεβαστό και απολύτως κατανοητό. Στο πλαίσιο μιας δημοκρατίας δεν σημαίνει ότι ο κάθε ένας ή η κάθε μία θα έχει ακριβώς την ίδια άποψη με τον άλλον. Όμως κοιτάξτε να δείτε, επειδή μου θέσατε το ζήτημα, υπάρχει μεν δημοκρατία στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει και στις άλλες χώρες. Προφανώς υπάρχει, έτσι. Αλλά αν το επίδικο του ερωτήματος για την Ελλάδα είναι να συνεχιστεί αυτή η πολιτική, η οποία έχει οδηγήσει σήμερα σε τόσο υψηλά ποσοστά ανεργίας, σε τόσο υψηλά ποσοστά φτώχειας, σε τόσο υψηλά ποσοστά μετανάστευσης νέων ανθρώπων, σε τόσο πολλά λουκέτα και κλείσιμο επιχειρήσεων, με αφορμή αυτές τις αποφάσεις οι οποίες είχαν ληφθεί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τότε νομίζω ότι σίγουρα η άποψη του ελληνικού λαού θα πρέπει να έχει και μία ιδιαίτερη σημασία από τη στιγμή που είναι αυτός ο ίδιος ο οποίος υπόκειται στα αποτελέσματα μιας πολιτικής η οποία λαμβάνεται προφανώς με δημοκρατικό τρόπο, αλλά θα πρέπει να εισακουστεί και η φωνή και να είναι σε γνώση όλων οι συνέπειες αυτής της πολιτικής η οποία έχει ακολουθηθεί, έτσι ώστε να υπάρχει και σωστή έκφραση της γνώμης. Σωστή κατά τη δική μας την πλευρά. Σωστή μπορεί να είναι οποιαδήποτε. Παρακαλώ. Κώστας Πασακυριάκος από Ριζοσπάστη. Θα ήθελα ένα σχόλιο με αφορμή την απόφαση του συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος να μην κατατεθούν τα ταμιακά διαθέσιμα σε λογαριασμό στη Τράπεζα της Ελλάδας. Δυσκολεύει αυτό την αποπληρωμή των υποχρεώσεων προς τους δανειστές και τι θα κάνει η κυβέρνηση, δεδομένου ότι υπάρχει πράξη νομοθετικού περιεχομένου που υποχρεωτικά δεσμεύει αυτά τα ταμιακά διαθέσιμα? Ευχαριστώ. Σίγουρα δεν διευκολύνει την ελληνική κυβέρνηση αυτή η απόφαση για τα ταμιακά διαθέσιμα, που εκεί και πέρα ο κάθε δήμαρχος πρέπει να αναλάβει και τις ευθύνες του σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Δεν θέλω να επικαλεστώ τον νόμο. Νομίζω ο κάθε δήμαρχος, αντιλαμβάνεται, μπορεί να κατανοήσει την ευθύνη του σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, τι συνεπάγεται μια, και πόσο μάλλον δυσχεραίνει μια τέτοια απόφαση την πορεία της κυβέρνησης σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Παρακαλώ. Χατζη Δημητρίου από Ναυτεμπορική. Η Τράπεζα της Ελλάδος οψέποτε ερωτάται και τη ζητούνται στοιχεία για την εξέλιξη της οικονομίας, διατηρεί το δικαίωμα στο πλαίσιο της ανεξάρτητης λειτουργίας της να παρέχει αυτά τα στοιχεία, ή θα πρέπει να λαμβάνει άδεια από την κυβέρνηση
για να μην κατηγορηθεί ο διοικητής της ή οι παραγοντές της ότι δεν συνδράμουν στο κυβερνητικό έργο. Προφανώς. Προφανώς και μπορεί να δίνει στοιχεία η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν μπορεί όμως να τα παρουσιάζει με έναν τρόπο τόσο πολιτικά χρωματισμένο. Στο βαθμό που το κάνει. Υπάρχει κάποιος που ψάχνουν να βρω ποιοι δεν έχουν ερωτήσει. Εσείς νομίζω. Η Ειρήνη Κωστάκη από το Βουλή Watch. Ως προς την κυρωθήσα ποινική πράξη νομοθετικού περιεχομένου και την μη υποχρεωτικότητά της στα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο, υπάρχει γενική εικόνα για το τι ποσά έχει μαζέψει η Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι στιγμής? Αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη... Επειδή το ρωτήσαμε και, και στο προηγούμενο briefing και θέλετε, ίσως... Ωραία, θα σας δώσω τα στοιχεία, αν θέλετε και γραπτός, μετά όταν ολοκληρωθεί το briefing. Ωραία, τότε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα πάμε δύο ερωτήσεις ακόμα, μία για την ακρίβεια. Λοιπόν, γιατί να κάνω μια ερώτηση, η Μίκα... Ναι, παρακαλώ. Στρατάκης από Φλάς. Σήμερα, μετά τις 11, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ μπήκαν στο ραδιομέρα της Αγίας Παρασκευής. Το θεωρείτε μια κανονική είσοδο, το θεωρείτε εισβολή, πώς το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση? Ξέρετε πολύ καλά ότι μετά την ψήφιση του νόμου για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, τα πράγματα έχουν αρχίσει και μπαίνουν σε μια σειρά. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε και στους εργαζόμενους είναι να υπάρξει μια ομαλή διαδικασία έτσι ώστε να λειτουργήσει η ΕΡΤ και θα λειτουργήσει προφανώς η ΕΡΤ με έναν τρόπο ο οποίος θα σέβεται την πολυφωνία, με έναν δημοκρατικό τρόπο, με έναν πλουραλιστικό τρόπο που θέλουμε και θα πρέπει να είναι και κόσμημα και για την ενημέρωση και για την προώθηση του πολιτισμού, αλλά και να αποτελέσει και μια δημόσια ραδιοτηλεόραση που θα σέβεται όλες τις φωνές και όλες τις απόψεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Και είστε καλά. Είχα μια ερώτηση που ήταν συνέχεια της συναδέλφου σχετικά με την διαπραγμάτευση. Ναι, έχουμε κάνει πολλές ερωτήσεις για την διαπραγμάτευση. Ναι, αλλά νομίζω ότι άμα κάνουμε τώρα... Κοιτάξτε... Είχατε κάνει μια ερώτηση, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αλλά είχα την εντυμότητα να κάνω μόνο μία. Ενώ πολλοί συνάδελφοι κάναν δύο ή τρεις. Νομίζω ότι ίσα-ίσα που το κράτησα το ζήτημα της μίας ερώτησης, λοιπόν, και γι' αυτό δυσκολεύομαι να σας δώσω τώρα ερώτηση, γιατί σε άλλους συναδέλφους που ζήτησαν δεν τον έδωσα τον λόγο. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν την ενημέρωση των πολιτών.